Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στη σημερινή παρουσίαση. Σας παρακαλώ, πριν αρχίσουμε τη σημερινή παρουσίαση, γράψτε μου εάν ακούγεται καλά ο ήχος. Και θα ξεκινήσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ελπίζω να ακούγομαι καλά, οπότε τώρα θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Για όσους που μπορεί να είναι καινούριος και βρίσκονται στη σημερινή μας παρουσίαση, ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Στην αρχή παρουσιάζουμε την εταιρεία στους καινούριους μας επενδυτές, έτσι ώστε να έρθουν πιο κοντά με αυτήν, να τη γνωρίσουν ουσιαστικά και να μάθουν κάποιες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Και μετά πάμε στα νέα της εβδομάδας. Οπότε, ξεκινάμε τώρα τη σημερινή μας παρουσίαση. Και ας αρχίσουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα την πρώτη μας εικόνα, όπου είναι ένας πίνακας ενός καλλιτέχνη επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο πίνακα και φιλοτέχνησε πριν από 100 χρόνια. Και σε αυτό το πίνακα απεικόνισε το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές, τις οποίες μπορείτε και μόνοι σας να παρατηρήσετε στον πίνακα. Επίσης, ο καλλιτέχνης έκανε μία άλλη πρόβλεψη, που αφορά την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη. Έκανε όμως ένα λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και στις λιμενικές περιοχές. Όμως όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, εκτός από τα πλεονεκτήματα που μας έχουν προσφέρει και τη διευκόλυνση που έχουμε στην καθημερινή μας ζωή, έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Βλέπουμε εδώ κάποια από αυτά, που είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας, όπου είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Και γιατί είναι το κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας? Επειδή, όπως και εσείς οι ίδιοι, πιστεύω, καταλαβαίνετε, είναι ότι εάν παρατηρήσουμε τα προβλήματα προσεκτικά, θα δούμε ότι για τα προηγούμενα προβλήματα, αλλά και για τα επόμενα που ακολουθούν, εάν πάρουμε κάποια προληπτικά μέτρα, θα μπορούμε να μειώσουμε το ποσοστό, δηλαδή δεν θα έχουμε τόση υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών, η ασφάλεια θα είναι καλύτερη, θα έχουμε λιγότερα τα καρίσματα, που είναι πολύ καλό. Όμως, για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, όπως καταλαβαίνετε και ήδη, εάν δεν πάρουμε κάποια μέτρα τώρα, αυτή τη στιγμή, το περιβάλλον δυστυχώς δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στην μορφή που ήταν, ας πούμε, πριν από 50 χρόνια. Αλλά το πρόβλημα θα έχει προχωρήσει τόσο πολύ, όπου δεν θα μπορέσει να αποκατασταθεί ουσιαστικά. Επίσης, ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους, και φυσικά όχι μόνο δρόμους, κάνει εισβολή στη φύση. Και η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Όμως ξέρετε ότι εμείς είμαστε επίμονοι, είμαστε φιλόδοξοι και όλα αυτά μας κάνουν να ξεχνάμε ότι καταστρέφουμε το κόσμο μέσα στον οποίο εμείς ζούμε. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια και φυσικά με σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον σε πολύ μεγάλο βαθμό και προκαλούν άλλα
ας πούμε, καιρικά φαινόμενα, για παράδειγμα το φαινόμενο της όξινης βροχής που σίγουρα έχετε ακούσει και όχι μόνο. Το επόμενο πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, όπου αυτά με τη σειρά τους λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου κατά τη διάρκεια αυτή της καύσης απελευθερώνονται επικίνδυνα αέρια, τα οποία επίσης με τη σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι φυσικά η κατασκευή αυτοκινήτων, τα οποία αυτοκίνητα λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι φυσικά η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο δεύτερο επίπεδο, επειδή εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, σε χαράντρες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Οι άνθρωποι όμως κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες, σαν αυτούς που βλέπετε στις εικόνες. Φυσικά όμως σε αυτό το σημείο έχουμε πολύ μεγάλη κατανάλωση υλικών και προφανώς έχουμε περισσότερα έξοδα. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε και κάτι ανάλογο στις μέρες μας, το οποίο βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ το εδάφους, στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό καθημερινό τραμ που εμείς χρησιμοποιούμε. Εδώ έχουμε τρεις εικόνες, όπου βλέπουμε αριστερά έχουμε το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δική τους μηχανή. Σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway, Ανατόλη Ιουνίτσκι, όπου μας λέει πως δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα στην παρουσίασή μας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι κάποια καινούρια εφεύρεση όπως βλέπετε. Και εδώ έχουμε κάποιες εικόνες που απλά δείχνουν τη χρησιμότητα, τη διαφορετική χρησιμότητα μάλλον των χορδών που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ σε αυτόν τον πίνακα έχουμε μία διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης, όπου συμπληρώνει το υπόλοιπο κενό του εσωτερικού της γραμμής. Έχουμε το σώμα της σιδηροτροχιάς που περιβάλλει το εσωτερικό και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς.
Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες που δεν μπαίνουν στην ίδια θέση, αλλά αξίζει να σημειωθεί. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει επίσης να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες και άνετες για τους επιβάτες και φυσικά πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας της Λευκορωσίας και τώρα θα σας πω τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Εδώ σε αυτή την εικόνα βλέπουμε το πρώτο, όπου είναι το ευέλικτο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές που έχουν δύσκολο έδαφος, καθώς ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Εδώ έχουμε το υπερελαφρύ, όπου η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδής σωλήνας, με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότερη στην συντήρηση. Και το επόμενο μας όχημα είναι το ημιάκαμπτο, όπου το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα επίσης δοκιμάζονται και άλλα διάφορα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018 οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο αυξήθηκε λοιπόν από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Εδώ έχουμε το άκαμπτο, όπου η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας που φτάνει και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Σε αυτή την εικόνα που έχουμε εδώ βλέπουμε ένα όχημα το οποίο κινείται κάτω και μπορείτε να φανταστείτε ότι μπορεί, ας πούμε, ταυτόχρονα και από πάνω να κινείται κι άλλο ένα τέτοιο όχημα. Αυτό εξοικονομεί, όπως καταλαβαίνετε, την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το τελευταίο μας όχημα για αυτή την λίστα, που είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν την δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, όπου είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει γεννηθεί μέχρι στιγμής που έχετε ακούσει αυτή την παρουσίαση είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια πιο καινούργια τεχνολογία, έχει πιο αποδετικούς κινητήρες, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη σε αυτό το σημείο ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι φυσικά η αντίσταση του αέρα.
Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χόρδης δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια, που αυτό σημαίνει ότι δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς μέχρι στιγμής έχουμε τονίσει ήδη αρκετές φορές το πόσο σημαντικό είναι το όχημά μας να είναι οικολογικό προς το περιβάλλον. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Μια υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στρίγματα και έτσι εκατομμύριες εκτάσεις εφορής γης κάτω από τις γραμμές θα παραμείνουν ανέγκυχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία ή και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Εδώ έχουμε 2 οχήματα του δευτέρου επίπεδου, όπου βλέπουμε το πρώτο μας όχημα, το οποίο προορίζεται για αστική χρήση, δηλαδή για μεταφορά επιβατών μέσα στις πόλεις, άρα μικρές αποστάσεις. Αυτό το όχημα παίρνει 14 άτομα το βαγόνι και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το μεγάλο μας όχημα, το οποίο είναι από πόλη σε πόλη, δηλαδή κάνει μεταφορά επιβατών για μεγάλες αποστάσεις, φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα, όμως παίρνει λιγότερα άτομα, περίπου τα μισά από όσα παίρνει το πρώτο. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι και το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι επιβάτες ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο ουσιαστικά μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Ενώ τα οχήματα της Skyway, από την άλλη, βλέπουμε πως έχουν το μικρότερο ποσοστό και είναι αυτά με το πράσινο για όσους δεν έχουν καταλάβει. Και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίσες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, γεγονός που αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα ή ακόμα και ανθρώπους και αυτό φυσικά μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγκυχτη, που σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι, όπως ξέρετε, στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε μεγάλους βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Και εδώ έχουμε τις συγκρίσεις Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα, έτσι ώστε να τα καταλάβετε. Πάμε στο πρώτο μας όχημα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Βλέπουμε εδώ πως το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αόρυση έχει κατοχυρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα και συνεχίζει να διατηρεί και σε αυτό το διάγραμμα
σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες το μεγαλύτερο ποσοστό. Ενώ αν παρατηρήσετε, τα οχήματα της Skyway και στις δύο περιπτώσεις έχουν το μικρότερο ποσοστό. Τώρα, σχετικά με την περιβαλλοντική μόνιμση, βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, όπου αν θυμάστε τις οδικές μεταφορές, τις είδαμε λίγο νωρίτερα σε ένα άλλο διάγραμμα, όπου ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα και είχαν και εκεί το μεγαλύτερο ποσοστό. Οπότε αυτό μας βγάζει σε ένα μικρό συμπέρασμα, ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο για το περιβάλλον, καθώς και για τον άνθρωπο. Ενώ παράλληλα μπορούμε επίσης και να παρατηρήσουμε και εδώ την πολύ μεγάλη διαφορά που έχουν με τα οχήματα της Skyway. Εδώ, σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το Teleferik πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Ακολουθούν μετά από αυτό το όχημα μαγνητικής αιώρησης. Βλέπουμε με μικρή σχετικά διαφορά το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, το σιδηρόδρομο και τέλος τα οχήματα της Skyway. Τώρα, σε αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι λίγο ιδιαίτερο και ξεχωρίζει από τα προηγούμενα, διότι είναι το πρώτο διάγραμμα που θέλει να δείξει το πλεονέκτημα ενός μέσου μεταφοράς, βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ως τα πιο ικανά μεταφορικά μέσα. Ακολουθεί μετά από αυτό το μετρό και με αρκετά μεγάλη διαφορά ακολουθεί και το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα ας φύγουμε λίγο από τα διαγράμματα και θα σας δείξω λίγο και τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων καθώς και μικρών φορτίων. Είδαμε λίγο νωρίτερα μία έκδοση αυτού του μοντέλου, αλλά είδαμε εκεί το μικρό και όχι το μεγάλο. Το Unicorn, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος μεταφοράς, έχει μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να περάσουν φυσικά πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορτής έχει περάσει τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει και πολλά διπλώματα εύρεσης τεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και υπεραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Έκατεχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Σε αυτό το χώρο, κάθε χρόνο, διοργανώνεται το EcoFest και εκεί χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να κάνουν βόλτα φυσικά με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο και φυσικά να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά πλάνα της εταιρείας. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στα Εμιράτο της Σάρζα.
Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γονίμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μία νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Και τώρα βλέπουμε διάφορα λογότυπα από εταιρείες, τις οποίες σίγουρα ξέρετε και έχετε χρησιμοποιήσει προϊόντα τους, έστω και μία φορά. Το κοινό που έχουν όλες αυτές οι εταιρείες, λοιπόν, είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους, πολύ λίγοι, ίσως και κανένας, δεν πίστευε ότι μία μέρα θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν το κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες τους. Η τεχνολογία Skyway έτσι και αυτή ξεκίνησε δειλά-δειλά σαν μία ιδέα, μετά έγινε πραγματικότητα και πλέον είναι το έργο το οποίο βλέπουμε σήμερα και βλέπουμε πως κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα ακούμε νέα για το πώς προχωράει αυτή η τεχνολογία. Και γι' αυτό, καθώς είναι μία πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, θα δείτε πως μία μέρα θα φτάσει και η εταιρεία μας όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα. Και γι' αυτό το σκοπό, μη χάνετε το χρόνο σας και την ευκαιρία σας, επενδύστε όσο ακόμα μπορείτε, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και τώρα ας κάνουμε μία σύνοψη σε αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, προσπαθεί να τον εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο και παρόλα αυτά, μάλλον παράλληλα, φροντίζει και διατηρεί τον πλανήτη μας. Και τώρα τελειώσαμε την πρώτη παρουσίαση. Να υπενθυμίσω πως υπάρχει το chat όπου μπορείτε να γράφετε παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και θα πάμε τώρα κατευθείαν στα νέα της εβδομάδας. Να υπενθυμίσω ότι για τα νέα της εβδομάδας υπάρχουν οι σύνδεσμοι στα social media που έχουμε, όπου μπορείτε να πατήσετε στον σύνδεσμο και να μεταβείτε στην σχετική ιστοσελίδα και να διαβάσετε με όλες τις λεπτομέρειες τα νέα της εταιρείας. Και πάμε στο πρώτο μας νέο, το οποίο είναι ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 22 του μηνός και έχει να κάνει με το ότι πρόσφατα δημοσιεύτηκε ένα βίντεο της εταιρείας, στο οποίο βίντεο και καλύπτονται τα πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία της ανάπτυξης των μεταφορών χορδής και της εταιρείας Skyward Community. Τα κύρια θέματα που είδαμε στο βίντεο ήταν οι τεχνολογίες U-Sky, όπου είναι πλήρως σύμφωνες με την ιδέα ανάπτυξης του δικτύου μεταφορών της Μόσχας, η οποία παρουσιάστηκε ως μέρος του έργου Around Moscow City. Η U-Sky Transport πλησιάζει στην ολοκλήρωση του συγκροτήματος μεταφορών και υποδομών της και η προωθητική προσφορά Share New Year, όπου συνεχίζεται. Με αυτήν μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο με έκπτωση που είναι 1:80 και θα σας πω περισσότερα για αυτήν στο τέλος αυτής της παρουσίασης. Μπορείτε να πάτε να δείτε αυτό το βίντεο πατώντας το link που έχουμε στα social media ή κατευθείαν να πάτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας και να το δείτε. Το επόμενο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα,
έχει να κάνει με την Unisci Stream Technologies, η οποία επιβεβαίωσε την συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις προσόντων και έλαβε το πιστοποιητικό δεύτερης κατηγορίας. Το έγγραφο εκδόθηκε για το δικαίωμα να ενεργεί ως γενικός σχεδιαστής από το Υπουργείο Αρχιτεκτονικής και Κατασκευών της Λευκορωσίας. Σήμερα οι αρμοδιότητες της Unisci Stream Technologies επιβεβαιώνονται με πιστοποιητικά συμμόρφωσης για το δικαίωμα να ενεργεί ως γενικός σχεδιαστής, να αναπτύσσει τεκμηρίωση σχεδιασμού και για κατασκευαστικά έργα πρώτης έως και τέταρτου βαθμού δυσκολίας, καθώς και για το δικαίωμα παροχής μηχανικών υπηρεσιών για σύνθετη διαχείριση κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και τεχνική επίβλεψη κατασκευαστικών έργων αυτών των βαθμών δυσκολίας. Το πιστοποιητικό υψηλής κατηγορίας είναι η απόδειξη όχι μόνο της ικανότητας της Unisci Stream Technologies, αλλά και της δέσμευσης της εταιρείας για συνεχή βελτίωση. Και τώρα έφτασε η στιγμή να σας πω και για την προσφορά, πριν τελειώσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση, όπου η παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη προώθηση Share New Year ξεκίνησε, και η εταιρεία, για να σας δώσει χρόνο να επωφεληθείτε με την έκπτωση που είναι 1:80, παράτεινε την πρόσβαση έως τις 29 δεκάτου, όπως βλέπετε. Μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο με μία από τις μεγαλύτερες εκπτώσεις που είναι 1:80 ξανά και να πάρετε κάποιο πακέτο και να δωρήσετε 3 κουπόνια έως τις 29 δεκάτου. Η προσφορά ισχύει επίσης για τους συνεργάτες τους οποίους έχει παρουσιαστεί πρόσβαση. Εάν καταχωρήσετε ένα πακέτο πριν από τις 29 Δεκεμβρίου, μπορείτε να το κάνετε ξανά. Για τους συνεργάτες που δεν κατάφεραν να δηλώσουν να πάρουν μάλλον πακέτο πριν από τις 29 του μηνός, η προσφορά θα παραμείνει αμετάβλητη, δηλαδή μπορείτε να δηλώσετε ένα πακέτο μόνο μία φορά. Και ένα σημαντικό στοιχείο, μπορείτε να στείλετε ένα κουπόνι μόνο σε ένα συνεργάτη της πρώτης γραμμής σας, ο οποίος δεν έλαβε πρόσβαση σε αυτή την προσφορά νωρίτερα. Μόνο ένα κουπόνι μπορεί να δωρηθεί σε ένα χρήστη και δεν μπορείτε να επιστρέψετε ή να ξαναδώσετε το κουπόνι. Οπότε, με αυτά τα νέα, τελειώνουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτή την παρουσίαση. Τώρα την επόμενη Τρίτη, μάλλον δεν θα έχουμε παρουσίαση, οπότε την παρεπόμενη, να σας παρακαλώ να κοιτάξετε τα social media για παρετέρω ενημέρωση. Ερωτήσεις δεν βλέπω, οπότε μπορούμε να κλείσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Για μία ακόμη φορά σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτή την παρουσίαση και ελπίζω να μάθατε κάτι καινούριο. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά σας εύχομαι καλές γιορτές, καλές διακοπές και τα ξαναλέμε σύντομα. Καλό σας βράδυ!